Γεια σας, σήμερα θα κάνω story time και θα σας πω για μια audition που πήγα για να τραγουδήσω σε μια εκπομπή που θα έβγαινε το χειμώνα. Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι ήταν πολύ ωραία εμπειρία, πολύ χρήσιμη εμπειρία, άσχετα με το αποτέλεσμα και θα έλεγα ανεπιφύλακτα σε όλους έστω και μία φορά να δοκιμάσουν να πάνε. Ας πούμε, όποιος ασχολείται με το τραγούδι σε μια οντισιόν, όποιος θέλει αθλητικός τύπος, τα κατάλληλα reality που υπάρχουν. Λοιπόν, ήταν καλοκαίρι. Καταρχήν να πω ότι είναι πολύ δύσκολο όταν είσαι από πόλη επαρχιακή και όχι από την Αθήνα, ας πούμε, ή τη Θεσσαλονίκη που γίνονται οι οντισιόν. Είναι λίγο δύσκολα, δηλαδή είναι έξοδα. Να πας στην οντισιόν, πού θα μείνεις, αν θα μείνεις ή αν θα γυρίσεις. Δηλαδή είναι κάποια εξτρά έξοδα. Είναι δηλαδή σε αυτό πιο... όσοι ζουν δηλαδή Αθήνα ή Θεσσαλονίκη είναι πιο ευνοημένοι. Γιατί όποιος έρχεται από την επαρχία είναι σίγουρα και κουρασμένος και αγχωμένος και αυτά πιο ταλαιπωρημένος. Λοιπόν, επειδή ήταν καλοκαίρι, το αποφάσισα και εγώ, λέω, θα πάω σαν ταξιδάκι. Είχα και ένα φίλο με ένα γνωστό μου, που ήρθε και αυτός για παρέα, και έτσι πήγαμε στην οντισιόν. Λοιπόν, εκεί ήταν πολύ ωραία, σε ένα ξενοδοχείο, είχε πολύ κόσμο, δηλαδή κάνεις γνωριμίες. Εντάξει, εγώ είχα πολύ άγχος, γιατί πρώτη φορά στη ζωή μου πήγα σε οντισιόν, αλλά είναι χρήσιμη εμπειρία. Κατάλαβα τελικά ότι σε αυτά, στις οντισιόν γενικά και σε αυτές τα παιχνίδια, σε αυτές τις εκπομπές, θέλει να έχεις θάρρος. Σίγουρα αυτό, να μην αγχώνεσαι, να μην είσαι τόσο ευαίσθητος, θέλει θάρρος, κακά τα ψέματα. Ήρθε η ώρα, μπήκα κι εγώ μέσα στην αίθουσα εκεί. Γιατί είμαι και λίγο κρυωμένη. Λοιπόν, μπήκα στην αίθουσα, αγχώθηκα, δεν θυμόμουν καλά και τα λόγια. Τέλος πάντων, επειδή και πρώτη φορά πήγα, ήμουν και πολύ κουρασμένη από το ταξίδι και αυτά, δεν τα πήγα πολύ καλά από ό,τι κατάλαβα. Βέβαια, εντάξει, θα μπορούσαν να μου δώσουν την ευκαιρία, γιατί μετά είδα στην εκπομπή ότι πέρασαν και περιπτώσεις που... Τέλος πάντων, θα μπορούσαν δηλαδή να μου δώσουν την ευκαιρία, αλλά μπορεί οι άνθρωποι να το είδαν, σε λέει τώρα αυτή να τρέχει στην Αθήνα, μπορεί να μην περάσει μετά στις επόμενες φάσεις. Δηλαδή από αυτή την πλευρά, βασικά άμα ζούσα Αθήνα, πιστεύω όχι μόνο εγώ αλλά και πιο πολύ κακά τα ψέματα, θα παίρναν μέρος και σε άλλα, θα δοκίμαζαν την τύχη τους, γιατί ήμουν και άνεργη το καλοκαίρι. Εντάξει, κακά τα ψέματα, καλά που είναι και αυτές οι εκπομπές, μια έσχατη λύση. Για όσους έχουν κάποιο ή ταλέντο ή οτιδήποτε θέλουν. Άλλος, ας πούμε, θέλει μαγειρική να πάει. Δηλαδή, θα έλεγα, έστω και σαν εμπειρία, μια φορά, αν κάποιος θέλει να πάει να το κάνει. Αλλά είναι αυτό ότι αν δεν είσαι στο μέρος που γίνονται όλα, είναι κάποια έξοδα. Και είπαμε, εγώ το συνδύασα και σαν ταξιδάκι. Εκείνη την ίδια μέρα, μετά βγήκα με αυτό το γνωστό μου έξω, σε μπαρ ας πούμε, περάσαμε καλά και φύγαμε την άλλη μέρα. Μετά εντάξει, κατάλαβα επειδή είδα ότι δεν με ειδοποιούσαν, κατάλαβα μετά ότι δεν είχα περάσει και μετά έβλεπα την εκπομπή στην τηλεόραση. Λίγο στεναχωριόμουν φυσικά που έβλεπα την εκπομπή, να την πω την αλήθεια, αλλά με τον καιρό μετά εντάξει. Και μου έμεινε δηλαδή μια ωραία ανάμνηση. Γιατί πέρασα και καλά μετά. Που βγήκαμε έξω, που είδα εκεί κόσμο και εντάξει, που συνειδητοποίησα ότι αυτό θέλει θάρρος, δεν θέλει άγχος. Αυτά είχα να σας πω. Καληνύχτα.